Πάμε τώρα στον Μανώλη Κωστίδη. Είχαμε συνάντηση Blinken Fidan στο επίκεντρο του F-16 και βέβαια το θέμα της Σουηδίας, Μανώλη. Αυτό που απασχολεί την Τουρκία είναι οπωσδήποτε τα F-16 και στη συνάντηση Φιντάν Blinken, όπου αυτές τις ώρες πραγματοποιείται από όσο μαθαίνουμε, η Τουρκία ενδιαφέρεται πάρα πολύ για να απαντηθεί το ερώτημα το τι θα γίνει με τα F-16. Διότι αυτό που λένε στην Τουρκία είναι ότι η Τουρκία έκανε αυτό που ήθελε η Ουάσιγκτον, δηλαδή αποκατέστησε τις σχέσεις με το Ισραήλ, με την Ελλάδα, συναντήσεις διαδοχικές και με τον Νετανιάχου και με τον Μητσοτάκη. Τώρα περιμένει κάτι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κάτι είναι τα F-16, δηλαδή να παρακαμφθεί το Κογκρέσο, ο Μενέντες, για να δώσει κάτι και η Τουρκία. Την έγκριση για την ένταξη Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Οκτώβρης ήταν αρκετά δύσκολος μήνας και φαίνεται ότι γι' αυτό το συζητούν τώρα Μπλίνκεν και Χακάν Φιντάν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη.